Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είχαμε την πρώτη μέρα σήμερα εφαρμογής του self-test. Χθες αργά το βράδυ έπεσε η πλατφόρμα όπου δηλώνονται τα αποτελέσματα. Στα Γιάννενα είχαμε προβλήματα με ψευδή αποτελέσματα των self-test. Αν στη δική σας περιοχή σημειώθηκαν προβλήματα και αν θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις για τις επόμενες ημέρες μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Κοιτάξτε, καταρχήν δυστυχώς τα μέτρα που θα μπορούσαν να προσφέρουν μια στοιχειώδη θωράκιση για την πανδημία στα σχολεία μας και να βοηθήσουν τους μαθητές που επέστρεψαν σήμερα στα σχολεία, όλοι οι μαθητές και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και όταν λέμε τα μέτρα εννοούμε την εξασφάλιση του προσωπικού στην καθαριότητα, την εξασφάλιση λιγότερων μαθητών μέσα στα σχολεία και περισσότερων εκπαιδευτικών για να ενισχύσουν τους μαθητές, δεν ήταν αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για να επιστρέψουμε σε αυτή την κανονικότητα. Μια ανάσα πριν από το τέλος της φετινής χρονιάς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουμε στα σχολεία με τους ίδιους όρους αλλά και με χειρότερους. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση φορτώνει κυριολεκτικά στην πλάτη μας, στην ατομική ευθύνη, την αυτοδιάγνωση των self-tests, που απέδειξε ότι και το πείραμα του ανοίγματος των λυκείων που τα είδαμε πριν από λίγες εβδομάδες έδειξε ότι και με το που άνοιξαν τα σχολεία πάλι άρχισαν να κλείνουν το ένα μετά το άλλο λόγω των κρουσμάτων. Ακόμα και αυτό το μέτρο βέβαια των self-test φορτώθηκε όπως είπαμε στην πλάτη των γονιών και η μεγάλη ταλαιπωρία που υπέστησαν χθες οι γονείς προσπαθούσαν να δηλώσουν αυτό το αυτοδιαγνωστικό τεστ εμφάνισε για άλλη μια φορά αυτό που λέμε ότι τα προβλήματα μεταφέρονται αναγκαστικά στους γονείς χωρίς πραγματικά το Υπουργείο να παίρνει μέτρα τέτοια που να εξασφαλίσει την διαζώσης λειτουργία των σχολείων και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει και μια ηρεμία στους γονείς που στέλνουμε τα παιδιά στο σχολείο και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα επιστρέψουν. Είπατε προηγουμένως ότι ξεκίνησαν τα σχολεία να επαναλειτουργούν με χειρότερους όρους. Τι ακριβώς εννοείται και αν θεωρείτε ότι θα έχουμε ένα ομαλό κλείσιμο αυτής της σχολικής χρονιάς. Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει μια μεγάλη συσσόρευση στους μαθητές από τον εγκλεισμό 5 μηνών και δυστυχώς το Υπουργείο δεν ανακοίνωσε τίποτα για μια επιπλέον ενισχυτική διδασκαλία για τους μαθητές, για το πώς θα αντιμετωπίσει την φετινή σχολική χρονιά που φαίνεται να είναι χαμένη και ταυτόχρονα τι θα κάνει για τη νέα σχολική χρονιά. Οι όροι με τους οποίους ανοίγουν τα σχολεία φυσικά είναι διαφορετικοί και φυσικά είναι χειρότεροι. Μιλάμε για περισσότερα κρούσματα. Η πανδημία φτάνει να αγγίζει και μικρότερες ηλικίες σε σχέση με αυτές που είχαμε στο πρώτο κύμα ένα χρόνο πριν. Και ταυτόχρονα και οι εκπαιδευτικοί έχουν εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες που μπορούσαν να βρουν για να βάλουν τους μαθητές μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς η φετινή σχολική χρονιά φαίνεται να είναι χαμένη. Εμάς το μεγάλο ενδιαφέρον είναι τι θα γίνει και με τη νέα σχολική χρονιά. Όπου όπως ανακοινώθηκε θα υπάρχει και ο εμβολιασμός για τα παιδιά, θα υπάρχει και αυτός ο παράγων. Περιμένουμε να δούμε και γι' αυτό και να δούμε και πόσο θα φτάσει. Μην ξεχνάτε ότι για εμβολιασμούς ακούγαμε από την αρχή της σχολικής χρονιάς, από το Σεπτέμβριο ακόμα, Οκτώβριο, και φτάσαμε μέχρι στιγμής να είναι πολύ μικρό το ποσοστό κυρίως των εκπαιδευτικών που έχουν εμβολιαστεί, που θα μπορούσαν να προσφέρουν και μια ασφάλεια μέσα στην τάξη. Κοιτάξτε, δυστυχώς οι μέρες που πέρασαν από το Υπουργείο δεν ήταν αυτές που θα τους δείχναν το δρόμο ώστε να πάρουν μέτρα τέτοια που να επιστρέψουν μαθητές στα σχολεία με ασφάλεια. Η αραίωση των τμήματων είναι κάτι που το είπαν όλοι οι επιστήμονες από την αρχή και δυστυχώς το Υπουργείο κλείνει τα αυτιά και σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές. Και τώρα δεν είμαστε και στην αρχή της πανδημίας. Είμαστε ένα χρόνο και παραπάνω. Δηλαδή θα πρέπει πραγματικά και το ζητάμε αυτό να βρεθεί λύση οι μαθητές να μην είναι 25-27 παιδιά μες στην τάξη. Σε υπόγεια τμήματα, σε αίθουσες που δεν αερίζονται πραγματικά. Πρόεδρε, είναι αλήθεια πως όλα αυτά επισημαίνονται από γονείς και εκπαιδευτικούς από την αρχή της πανδημίας. Σας ευχαριστώ στο σημείο αυτό για τη συμμετοχή σας στο δελτίο μας.